Και τι θα πει η εξεδιαιρέτου? Ότι δικαίωμα στην κυριότητα και την ομή του σπιτιού έχει έκαστο των συνιδιοκτητών σύμφωνα με το ποσοστό που το αναλογεί. Στην προκειμένη περίπτωση κατά 50%. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να πουλήσω το μερίδιό μου? Όχι. Ο όρος που τίθεται από την κληροδότρια είναι σαφής. Αποκλείει την πώληση και την καθιοδήποτε τρόπον εκμετάλλευση του ακινήτου πλην της ιδιοκατοίκησης. Για να καταλάβω. Για να πάρω την κληρονομιά πρέπει να υπογράψω αυτόν τον όρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Και ο άλλος, πώς τον είπαμε? Αλέξανδρος Μαυρομιχάλης. Μη χειρότερα, τι όνομα κι αυτό. Συμφωνεί με αυτόν τον όρο? Έχει ήδη κάνει αποδοχή κληρονομιάς μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Ο ίδιος, όπως μας πληροφόρησε ο συνάδελφος, είναι εδώ και 10 χρόνια μόνιμος κάτοικος Αμερικής και δεν τον απασχολεί το ζήτημα. Το σπίτι έχει γι' αυτόν μόνο συναισθηματική αξία. Ώστε δεν τον απασχολεί. Και κληρονομούμε το σπίτι μισό-μισό. Ακριβώς. Ωραίο σπίτι όμως. Βέβαια, έτσι ακατοίκητο μοιάζει με στοιχειωμένο. Έχει όμως πολλές δυνατότητες. Πόσο να κοστίζει άραγε? Σύμφωνα με την τρέχουσα αντικειμενική αξία, το λιγότερο 300 εκατομμύρια. Χωρίς να υπολογίσουμε την αξία των επίπλων και των έργων τέχνης που διπλασιάζουν την αξία του. 600 εκατομμύρια. Δηλαδή, 300 εκατομμύρια δικά μου και δεν μπορώ να τα πουλήσω. Ζαλίζομαι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός. Καλά το υποψιάστηκα. Κληρονομή σε νεθρία μια κεντρική ηλικιωμένη κυρία που ούτε την ξέρεις καλά-καλά. Και ποιο το όφελος, όσο που χάρηκα η ανόητη. Ναι, αλλά αυτή η κεντρική, όπως την αποκάλυψες κυρία, είχε την πρόνοια να σας αφήσει και τα χρήματα για την εφορία κληρονομιών. Μήπως αυτά τα χρήματα γίνονται. Καμία περίπτωση. Είναι κατατεθειμένα σε κοινό λογαριασμό που φέρει τα ονόματά σας και του εκτελεστή της διαθήκης, ειδικά για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Δηλαδή τζίφος. Ίσα-ίσα για να λέω ότι έχω μισό σπίτι πρίκα στην Κηφισιά που πάει πακέτο μαζί με κάποιον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Μαυρομιχάλη. Του 21 γενικώς. Μα ήταν με τα σωστά της η γιαγιά, όσο να με βάλει στα αίματα. Ήθελε να πληροδοτήσει το σπίτι στα παιδιά των δύο καλύτερων φιλενάδων της. Ευγενικότατη ιδέα. Η ιδέα καλή. Η πράξη όμως. Βρε Φίλιππα, τόσα χρόνια είσαι δικηγόρος μου. Βρες μια λύση να χαρείς. Τόσα λεφτά χαμένα, θα τρελαθώ. Δικηγόρος είμαι, όχι θαυματοποιός. Είναι όμως σπίτι με προσωπικότητα, ε. Τουλάχιστον να μπορούσα να μείνω εδώ. Φυσικά και μπορείς. Γι' αυτό σας το άφησα εξάλλου, για να μην ερημώσει το σπίτι. Με αυτό το γκολοκοτρώνει στα πόδια μου, να λείπει το βύσσινο. Αυτός δεν φεύγει από την Αμερική. Σίγουρα. Σίγουρα. Έχει παντρευτεί εκεί. Θες να έρθω να μείνω εδώ? Θα έχεις να αντιμετωπίσεις όμως υψηλά έξοδα συντήρησης. Τουλάχιστον 100.000 το μήνα. Γιατί τώρα ξέρεις τι νίκη πληρώνω. Βάλει κοινόχρηστα κτλ. Μου έρχεται μια και καλή. Και επιπλέον χρειάζεται βάψιμο και επισκευές. Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο. Για σκέψου. Να μείνω σε βίλα στην Κηφισιά. Γιατί όχι. Σούρωσε το λίγο περισσότερο. Μην τις ανοίγεις τόσο τις πιέτες. Πιο πολύ. Πιο κλειστές. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Άντε να τελειώνουμε. Κουράστηκα να κρεμάω κουρτίνες. Αν δεν κάνω λάθος, εγώ κρεμάω κουρτίνες. Σημασία έχει καθοδήγηση. Αν δεν σε καθοδηγούσα εγώ, δεν μπορούσες ούτε κουρτίνες να κρεμάσεις, ούτε να βάψεις, ούτε να καρφώσεις, τίποτα να κάνεις. Σου είμαι ευγνώμων. Εντάξει, μωρέ, μην το κάνουμε θέμα. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Να σου πω κάτι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν περιμένουμε να συνδεθεί πρώτα η ΔΕΗ και κυκλοφορούμε με τα λαμπόγιαλα σαν την τρελή στην Τζέιν Έιρ. Του πάει του σπιτιού, κάνει καρεσμένο αιώνα. Ναι, προς Καρπάθια. Αφού νομίζει θα κάνει μια έτσι μπράβο το παράθυρο και θα εισβάλλει ο Κρίστοφερ Λί. Α! Τι είπα η Γρουσούσα! Στα όριστα γρέμουνα, στα όριστα γρέμουνα, τσουρκισμένο να σε δαίμονα. Έφη! Πού είσαι που μάψε μόνο μου με τα στοιχιά! Τσουρκισμένο να σε δαίμονα, στα όριστα γρέμουνα, στα όριστα γρέμουνα. Α! Τι έπαλε καλέ, πώ κάνει έτσι, εγώ είμαι. Παράθυρο! Γιατί κλειστό είναι. Αν δε! Έβαλε ρεύμα και άνοιξε το παράθυρο. Α! Αυτό πάλι τι ήταν! Σιγά, παιδί μου, έκανε ρεύμα και έκλεισε μια πόρτα. Σίγουρα. Σίγουρα, εσύ τι λες να είναι, φαντάσματα. Εγώ. Σιγά, μωρέ. Κοντζάμ γυναίκα μου, φοβάμαι τα φαντάσματα. Εγώ εσένα, βρε τεστάρο, να δω αν φοβάσαι εσύ που θα μείνει στο σπίτι των πνευμάτων. Για να μένω, θα πει ότι είμαι και πολύ άνετη. Καλά, πάμε τώρα λίγο κάτω να ηρεμήσουμε. Όχι, θα σου πέφτε κανονικό σπίτι, κληρονομιά εσένα. Κανονικότατο σπίτι είναι. Κανονικότατο σπίτι, έτσι. Είσαι όμως θεότρελη. Αν θες να πουλήσεις όλο στο επιπλάκι να ξεθέσεις αρχαιολογίες. Αντίκες. Πρόσεχε καλή με το μαλακό. Η πολυθρόνη είναι τιμόρροπη.
Αντίκες. Να κάτσει αυτήν αντίκα να δεις τηλεόραση να γίνεις αρχαίος. Εκτός αν έχεις σκοπό να πουλήσεις και την τηλεόραση. Να σου πω το σκέφτομαι, γιατί χρειάζομαι χρήματα για τις επισκευές. Ευτυχώς να χτυπήσω ξύλο, το μαγαζί πάει μια χαρά τώρα τελευταία. Είναι όμως λίγο μακριά. Ξέρεις τι, αν όλα πάνε καλά, θα το μεταφέρω στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς. Είναι πολύ καλή αγορά για ρούχα. Α, και έτσι θα εγκατασταθείς για τα καλά στην εξορία του Αδάμ. Και δεν μου λες, δεν θα έχει αντίρρηση, όπως τον είπαμε, ο ομογενής. Παλαιόν πατρόν Γερμανός. Αυτός παιδί μου είναι πολύ απασχολημένος να πλένει πιάτα στο Αστόρια. Ω, λατζέρις είναι. Τι θα είναι, μωρέ, μετανάστης άνθρωπος. Άντε, ξεκούνα τώρα, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Τι σκέφτεσαι? Μήπως είναι μια καλή στιγμή να τελειώνει εδώ αυτή η ωραία φιλία. Το δεξί με το δεξί. Έτσι, μπράβο, καλό ρίζικο. Πώς σου φαίνεται? Παλατάκι δεν είναι? Να σου πω, δεν κακό, τώρα που του βγήκε το αγριευτικό. Συγκαλά τα χέρια μου δηλαδή. Μα όχι, είναι να το θαυμάζεις. Και δεν μου λες, πώς σου φαίνεται τώρα που θα ζεις εδώ μέσα ολομόναχη? Βασίλισσα, Grace Kelly και Βάλι. Αυτό ονειρευόμουν σε όλη μου τη ζωή. Μια μονοκατοικία με κήπο. Να φυτεύω τα λουλούδια μου, τα λαχανικά μου. Να μην μου σπάει τα νεύρα το καζανάκι του διπλανού. Και δεν θα σου πάει τα νεύρα μοναξιά? Αμήν και πότε. Και γιατί μοναξιά δηλαδή? Έχω τους φίλους μου, εσύ δεν θα άρχισε να με βλέπεις? Άλογο, εγώ θα έρχομαι, αλλά το θέμα είναι να μπει και κανένα αρσενικό εδώ μέσα. Μην το καταντήσουμε το οίκημα μοναστήρια, αμαρτία είναι. Άσε με καημένη, για τέτοια είμαστε. Να βάλω δερβένεγα στο κεφάλι μου, εδώ μόνη μου. Ξεσκονίζω τα επιπλάκια μου, να κυκλοφορώ όπως θέλω, να μην έχω κανένα ανάγκη. Στο κάτω-κάτω πρώτη φορά έχω κι εγώ κάτι εντελώς δικό μου. Θα το χαρώ όπως γουστάρω. Καλά, λοιπόν, εγώ σ' αφήνω τώρα γιατί έχω και δουλειά, έτσι. Μπα, δουλειά το λέμε τώρα. Ζηλίτσες, ζηλίτσες. Αυτή τη δουλειά μπορείς να την κάνεις κι εσύ ό,τι ώρα θέλεις. Λοιπόν, εφούλη μου, σ' αφήνω. Καλή απομόνωση. Δεν μου λες, είσαι σίγουρο ότι δεν θα σε ενοχλήσει ο, πώς τον είπαμε? Ο Υψηλάντης. Αυτός παιδί μου είναι μίλια μακριά. Αυτός είναι σκλάβος της Νέας Υόρκης. Α, καλώς. Λοιπόν, χαίρετε, κυρία του πύργου. Άντε, γεια. Και τώρα μόνη. Με πλησιάζεις? Νομίζεις ότι θα μου ξεφύγεις? Αν κάνεις άλλο ένα βήμα θα τσιρίξω. Δεν πάω να τσιρίξεις όσο θέλεις. Φωτιά, φωτιά! Νερό, νερό! Με πλησιάζεις, θα φωνάξω την αστυνομία. Πρώτη φορά βλέπω κλέφτρα να θέλει να φωνάξει την αστυνομία. Κλέφτρα, εγώ, εσύ είσαι ο κλέφτης. Εγώ δεν είμαι ο κλέφτης, εγώ είμαι ο νοικοκύρης. Ας γελάσω, και εγώ τότε τι είμαι? Ξέρω ότι είσαι. Αν δεν φύγεις αμέσως από το σπίτι μου. Άκουσε να σου πω, κοπέλα μου, όχι και σπίτι σου, το σπίτι μου. Αρκετά. Τέτοια τρέλα ούτε στο Νέο Υόρκη δεν έχω συναντήσει. Νέα Υόρκη είπες? Ναι, γιατί έχεις κανένα πρόβλημα? Χριστέ μου, Καραϊσκάκης. Α, είναι τελείως τρελή. Μη μου το πεις ότι είσαι ο τέτοιος ο Ανδρούτσος. Α, she's fucking crazy. Όχι, το βρήκα. Ο Τσακάλωφ. Ο Ρίγας Φεραίος. Πώς σε λένε, ανθρωπέ μου? Μαυρομιχάλη. Αυτός. Ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, τέλος πάντων. Από παλαιά οικογένεια κλεφτών και αρματολών. Εγώ πάλι από παλιά οικογένεια αμαρτωλών. Why, γιατί το λες αυτό? Δεν εξηγείται αλλιώς, κάποιες αμαρτίες θα πληρώνω. Τέλος πάντων, άμα άνθρωπος είναι γκαντέμις, είναι γκαντέμις. Ποιος άνθρωπος? Γενικά. Μα τώρα σου προέκυψε και σένα να χωρίσεις. Αλλά άντρας, παιδί μου, τι περιμένεις? Όχι άντρας, όχι άντρας, ένας άντρας. Τι? Με έναν άντρα έφυγε η γυναίκα μου, δεν έφυγε με πολλούς. Αυτό με απασχολούσε τώρα. Δηλαδή, έφυγε εκείνη από το σπίτι, έφυγες κι εσύ από τη Νέα Υόρκη. Ωραία. Not bad, γιατί δεν τα πηγαίναμε και πολύ καλά. Εγώ είμαι άλλο άνθρωπο, πιο free, ξέρεις τώρα. Ο γάμος με καταπίεζε. Εσένα σε καταπίεζε ο γάμος, αυτή το έσκασε με φίλο. Εσύ από γάμο, ας πούμε. Να μην πούμε καθόλου. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να μην βρέθηκε κανένας, γιατί. Γιατί δεν. Ας πούμε. Α, ούτε που σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί μια κοπέλα να μην δεν. Ε, λοιπόν, δεν. Α, δεν. Τι λέγαμε? Ότι και η γυναίκα σου δεν... Ε, ναι. Και μετά μου πρότειναν αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα που είναι very interesting. Very, very, very interesting. Έτσι και αυτή η κληρονομία. Not bad. Με πιάσε και ένας νόστος για την πατρίδα. Και ένας ο περιπλανόμενος Οδυσσέας, σπίτι μου. Όχι, σπίτι μου. Και σπίτι μου όμως. Πάσο. Ντούκου. Τα βλέπω. Και ασχολείσαι με κομπιούτερ, είπες. Να σου εξηγήσω ακριβώς. Η ειδικότητά μου. Μην κάνεις τον κόπο. Αυτά τα ηλεκτρονικά είναι κινέζικα για μένα. Και τα κομπιούτερ είναι στο κέντρο?
Πλατεία Συντάγματος. Άρα πρέπει να βρει σπίτι στο κέντρο. Πού να τρέξει τώρα την Κηφισιά? Α, it's okay. Έχω συνηθίσει. Στη Νέα Υόρκη, μία ώρα πήγε το σπίτι από το γραφείο μου. Ναι, αλλά στη Νέα Υόρκη δεν είχατε δακτύλιο. Συγγνώμη, δεν είχαμε τι? Δακτύλιο. Στην Αθήνα μέχρι ενός σημείου πας με το αυτοκίνητό σου. Μετά σε πιάνει ο δακτύλιος. Ποιος με πιάνει? Η τροχέα. Α, κατάλαβα. Τώρα την τροχέα τη λένε δακτύλιο. Όχι, παιδί μου, δακτύλιος είναι. Τέλος πάντων, στο κέντρο μια φορά δεν μπαίνεις. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Δεν μπορώ να πάω όπου θέλω με το κάρο μου? Τη μια μέρα μπορείς, την άλλη όχι. Why? Γιατί έτσι το έχουμε εδώ. Μονάζιγα. Α, το παιχνίδι. Το κυκλοφοριακό. Έτσι το έχουμε εδώ, παιχνιδιάρικο. Well, in any case, δεν σκοπεύω να κυκλοφορώ με το κάρο. Θα το παρκάρω στο σταθμό της Κηφισιάς και θα παίρνω το, πες το, ηλεκτρικό μέχρι το μοναστηράκι. Και θα πηγαίνεις με τα πόδια μέχρι το Σύνταγμα με στα χιόνια του σκάφσονες φρίκι. Oh no, το σκέφτηκα αυτό. Θα αγοράσω μια μηχανή και θα την έχω μόνιμα παρκαρισμένη στο κέντρο. Α, τόσο κατατοπισμένος ξένος άνθρωπος. Κάποια χρόνια έλειπα, δεν είμαι και alien. Μην το λες. Πάντως, δεν είναι να αφήνεις μηχανή στην Αθήνα. Ώσπου να γυρίσεις να δεις άφαντη μηχανή. Την έχουν κάνει βίδες σε δύο λεπτά. Το ίδιο και στην Αμερική, τρεις μου έχουν κλέψει. Ρε παιδάς. Ο ηλεκτρικός επίσης, όλο σταματά. Πότε απεργίες, πότε blackout η ΔΕΗ. Μια διόδε θα πάρει την ώρα σου, πάει σε απολύσα. Ενώ αν μένεις στο κέντρο... Αστειεύεσαι. Εδώ θα μείνω. Διάβαζα στο Time ότι στην Αθήνα έχει φοροχημικό νέφας. Θα γίνε με βούκινο και στο Time, ε. Εσύ πού μένεις? Εδώ. Α, ωραία. Εδώ. Τι δηλαδή εδώ. 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 Oh shit. Συγγνώμη. Oh shit. Τρώμε, Χριστιανέ μου. Και πότε με το καλό φεύγεις? Δεν κατάλαβα. Πότε μετακομίζεις, λέω? Σήμερα μετακόμισα. Α, ωραία. Τότε κανένα πρόβλημα. No trouble. Δεν κατάλαβες. Εδώ μετακόμισα σήμερα. Κι εγώ εδώ μετακόμισα σήμερα. Ναι, αλλά εγώ ήρθα πρώτη. Όχι, εγώ ήρθα πρώτη. Εσύ με βρήκες εδώ. Μα τι λες, τόσο καιρό το φτιάχνω το σπίτι. Εσύ. Και εγώ νόμιζα ότι φρόντισε ο δικηγόρος και έστειλε καθαρίστρια. Όχι, και καθαρίστρια. Λοιπόν, ξέρει ένα καλό ξενοδοχείο. Α, μπράβο, ηρέμησα. Να μην έχω και τύψεις ότι σε πετώ στο δρόμο. Με πετάς στο δρόμο. Εγώ σε πετώ, για σένα είναι το ξενοδοχείο. Τι λες, κοπέλα μου. Ολόκληρο Ατλαντικό διέσχισα για να έρθω μέχρι εδώ. Αυτή είναι η στοργή της πατρίδας για το μετανάστη που επιστρέφει. Εσύ να φύγεις, εγώ είμαι ξένος. Εσύ έχεις φίλους, συγγενείς, εγώ nothing. Τίποτα. Μόνο αυτό το σπίτι. Ναι, αλλά εγώ είμαι γυναίκα. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Λοιπόν, επειδή είμαι πολιτισμένος άνθρωπος, σου δίνω ένα περιθώριο 2 ώρων. Δεν είμαστε καλά. Μόνο νεκρή θα βγω από εδώ μέσα. Δεν είμαι και τόσο βίαιος. Τώρα, αν είναι απαραίτητο. Για χάρη πως με αγγίζεις. Άλλη όρεξη δεν είχα. Άλλου τύπου είναι οι γυναίκες που αγγίζω συνήθως. Μπα, τι τύπου δηλαδή? Πιο μαλακές. Πιο γυναίκες. Αυτές όμως δεν θα έχουν την ίδια γνώμη για να σε καταλείπουν για κάποιον άλλο. Get the fuck out of here. Ο νόμος, κύριε, μου δίνει το δικαίωμα να μείνω. Το σπίτι είναι εξαδιαιρέτου. Εξαδιαιρέτου, ε? Τότε μου δίνει και εμένα το δικαίωμα να μείνω. Ωραία. Μείνε να δούμε ποιος θα φύγει πρώτος. Κόντρα δηλαδή. Κόντρα μέχρι τελικής πτώσεως. Πόλεμο θέλεις? Θα τον έχεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Εγώ είμαι από παλαιά οικογένεια κλεφτών και αρματολών. Ελευθερία ή θάνατος. Σιγά με τρόμαξες. Εγώ έχω φάει τα νιάτα μου στις διαδηλώσεις. Τώρα θα κολώσω. Και 1 και 2 και 3. Έξω τώρα ή Αμερικάνοι. Είμαστε 2, είμαστε 3. Είμαστε 1013. Και ένας είναι ο εχθρός. Ο υπεριαλισμός. All together now. Νέφη μου, ηρέμησε λίγο από το Ρόζα Λούξεμπουργκ να το συζητήσουμε το πράγμα. Δεν είναι ώρα για θεωρία, αλλά για πράξη. Να μάθει αυτός να πετάει στο δρόμο μια ανυπεράσπιστη κοπέλα. Σύση, ανυπεράσπιστη, μην τρελαθούμε κιόλας. Τώρα εσύ με ποιον είσαι, με τον Λύκο? Λύκος, ε. Και χειρότερα. Κανίβαλο, ζουλού, παππού, αφαλοκράτης, βίος. Τόσο πολύ. Και δεν μου λες από εμφάνιση πώς είναι. Λες και τον πρόσεξα. Και τι να προσέξεις δηλαδή, το τίποτα? Ω, κρίμα. Να ήταν τουλάχιστον νόστιμος. Θα είχε ένα ενδιαφέρον το πράγμα. Τι νόστιμος, καλέ. Ένας τεχνοκράτης και μισός. Εντελώς σεξουέλ. Πάντως εγώ δεν καταλαβαίνω για τόση φασαρία. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να χωρέσει και τους δυο σας. Να μείνω με έναν άγνωστο άντρα.
Σωστά. Εδώ ούτε με γνωστό δεν μένεις. Μαράκι, δεν αφήνεις τις πόντες. Ναι, ναι, με συγχωρείς, επανορθώνω αμέσως. Ξέχασα. Ξέχασα τι δοκιμασίες έχεις περάσει για να γίνεις μια ανεξάρτητη γυναίκα και να αφήσεις τους άντρες έξω από τη ζωή σου. Έξω από το σπίτι μου, όχι έξω από τη ζωή μου. Άλλο η σχέση, άλλο η συμβίωση. Ναι, ναι, ξέρω. Παγίδα, αλωτρίωση, όλα αυτά. Αχ, να χαρεί, σε παρακαλώ. Εδώ, παιδάκι μου, δεν πρόκειται για συμβίωση. Για συγκατοίκηση πρόκειται. Οι άντρες δεν τα ξεχωρίζουν αυτά. Και έπειτα το πήρα πατριωτικά το ζήτημα. Ήρθα και θα μείνω. Αυτός θα φύγει. Έτσι και πιάσει το κόλπο που ετοιμάζουμε κολυμπώντας τα διασχίσεις στον Ατλαντικό. Λοιπόν, εμπρός και με τη νίκη. Μη φάμε ξύλο, φοβάμαι. Τι λες, παιδί μου. Γυναίκες ενωμένες ποτέ νικημένες. Οπα. Ορίστε κατάσταση. Α, αν δεν είμαστε καθόλου καλά. Αφού σου λέω, δεν είμαι τα σωστά της γυναίκα. Καλά, εδώ μιλάμε για τελείως αλταρισμένο άτομο, δηλαδή. Κατάλαβες ατυχία. Πάνω που ξέβλεξα με τα διαζύγια και είπα επιτέλους να έρθω εδώ να ηρεμήσω. Βρίσκω μια γυναίκα μέσα στα πόδια μου. Καλά, τώρα εσύ γιατί δεν νοικιάζεις κανένα σπίτι να ησυχάσεις? Γιατί δεν έχω ούτε ένα δολάριο γι' αυτό. Ξέρεις τη διατροφή πλήρωσα. Στο κάτω-κάτω εδώ είναι το σπίτι μου. Δικαιούμαι να μείνω. Ναι, αλλά δικαιούται και η άλλη, γνώμη μου. Τώρα εσύ με ποιαν είσαι, με την Αλεπού? Αλεπού, ε. Αλεπού σου λέω. Μουσίτσα. Δεν μου λες από... Πώς πάει? Ξέρω, την πρόσεξα. Α, δεν την πρόσεξες. Τι να προσέξω, το τίποτα. Τίποτα. Τι, ξέρεις, μία από αυτές τις χειραφετημένες, τελείως ψυχρή, ψάρι. Κρίμα, κρίμα. Δηλαδή, αν ήταν καμιά καλή, θα άξιζε το κόπο να συγκατοικήσετε. Α, εγώ με γυναίκα ξανά ποτέ να συγκατοικήσω, όχι. Μακάρι να ήταν και Kim Basinger. Ναι, καλά, τώρα άσε. Τώρα, μην λες και εσύ μεγάλες κουβέντες. Σε ξέρω και από παλιά τι ποδόγυρος είσαι. Ωχ, ρε μπαγάσα. Δεν άφηνες ούτε θηλυκιά γάτα. Μη σταυρώσουμε κι εμείς καμιά γυναίκα. Αυτά ανήκουν στο φαύλο παρελθόν. Πολύ φοβάμαι ότι ανήκουν και στο φαύλο μέλλον. Ευτυχώς που η ζωή έχει και τα κέφια της καμιά φορά. Αλλιώς θα ξανασυναντιόμασταν εμείς οι δύο. Καλά τρελάθηκα όταν σε είδα στο γραφείο. Δηλαδή, πού να φανταστώ ότι ο Αμερικάνος που περιμέναμε ήταν το φιλαράκι μου. Θυμάσαι το σύνθημα που λέγαμε πιτσιρικάδες? Ξεχνιούνται αυτά. Αγόρια ατσίδες. Κορίτσια κατσαρίδες. Λοιπόν, λέγε, σύμμαχοι. Σύμμαχοι. Αλεξανδρέ, μήπως το παρατραβάμε? Α, αν είναι να λιποτακτήσεις, ορίστε, φύγε. Άφησε με μόνο μου. Αχ, ψεύτη ντουνιά! Καλά. Μην υπερβάλλουμε, μια κουβέντα είπα. Τι. Θα αφήσουμε τώρα τα κορίτσια να μας. Πες το. Πτωήσουν. Σωστά, κοντζά μάντρες. Τι στην ευχή είμαστε το ισχυρό φίλο, ε! Γεια σα, αδελφέ. Λοιπόν, το παιδί φάντασμα ξαναχτυπά. Ευτυχώς προλάβαμε γέρος. Πάρε λίγο να μας πιάσω τα μπράσα όμως. Θες να δουλέψεις το σύστημα? Ρολόι στο υπογράφω. Πήγε γιατί έχει αυτό το που είναι Αμερικάνος και δεν ξέρεις ποτέ. Αυτό το κόλπο εγώ το έχω δει και στο σινεμά. Και πιανε. Τρεις φορές την είδα την ταινία και τις τρεις έπιασε. Σοβαρά. Είδες τίποτα? Τι να δω? Θα μου φάνηκε. Δεν πιστεύω να αφήσαμε τίποτα και να μας πάρουνε πρέφα. Και στόπα, μωρέ, τι τα θες τα κόλπα. Δεν τα μαζεύεις καλύτερα να φύγεις. Τρελάθηκες με τι λεφτά? Ότι πήρα από τα πράγματα που πούλησε, έφυγε στις επισκευές. Πανί με, θα κατασκηνώσω στον δρόμο. Στο κάτω-κάτω δικαιούμαι να μείνω. Α, ναι, αλλά δικαιούται και αυτός, γνώμη μου. Αυτό τι ήταν? Σαν να ήταν από το δωμάτιό μου, αλήθεια, ε. Για πάμε να δούμε. Carefully, θα μας κάνουν τσακωτούς. Βασίλη, θα γινόμασταν. Θέλω να δουλέψει το σύστημα. Ρολόι στο υπογράφω, αφού είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Θες να μυριστούν τίποτα? Φαστιεύες, αφού είναι γυναίκες, δεν είναι τσακάλια σαν και εμάς. Κάνε τον αδιάφορο. Έρχονται. Α, δεν ήταν τίποτα, ιδέα μας. Μα ποιος έχει τη μύγα. Πάρε ύφος αδιάφορο, είναι κάτω. Πήξαμε πια σε αυτό το σπίτι. Πήξαμε. Μίλησε κανείς? Καλέ, αυτός είναι ο Χάλιας. Περιορέξιος ο δυσλόγος. Δικέ μου.
Συγγνώμη, αυτό είναι το ψάρι. Περιορέξεως. Καλά, ο τύπος μου ακριβώς. Χαίρετε! Είδατε κανέναν να χαίρετε? Είδε, εμένα. Για χαρά, εγώ είμαι η Μαρία. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Οι φίλοι μου με λένε απλώς κούκλο. Τι χιούμορ. Ναι, το έχω αυτό. Είμαι χιουμορίστας. Από εδώ η Έφη. Χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, όχι χάρηκα. Χάρηκα. Εμείς δυστυχώς είχαμε την τιμή να γνωριστούμε. Ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Εδώ το σπίτι είναι τεράστιο, χίλιοι χωράνε. Α, ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Αφού εγώ τώρα τελευταία το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να εγκατασταθώ εδώ μέσα μονίμως. Α, φοβερή ιδέα. Αλέξανδρε, μήπως περισσεύει και για μένα κανένα δωμάτιο? Δεν είναι κακή ιδέα να μείνουμε όλοι μαζί. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν τα βρείτε εσείς, ας πούμε, μπορεί να τα βρούμε εμείς, ας πούμε. Ή εμείς, ας πούμε, πράγμα πάρα πολύ εύκολο. Δεν αφήνεις τα αστεία και έχεις στήσει το κορίτσι μια ώρα τώρα. Το ποιο? Το κορίτσι. Α, ναι, το κορίτσι, ναι, το ξέχασα, ναι. Έχω, βλέπετε, τόσες πολλές που τις ξεχνάω, Καζανόβας. Μαρία, έχεις αργήσει. Εγώ αφού δεν έχω δουλειά. Πώς δεν έχεις, έχεις. Ναι, καλέ μου διέφυγε, καλά που μου το θύμισες. Άντε να πηγαίνω κι εγώ. Λοιπόν, και αύριο, αν διαβάζω στις εφημερίδες ότι κάποιοι αλλοσφαχτήκανε, θα ξέρω σίγουρα για ποιους πρόκειται. Και θα είμαστε και οι τελευταίοι που τους είδαμε ζωντανούς, ε! Έχεις όχημα? Μπα, πού τέτοιες πολυτέλειες. Αν καβαλάς μηχανής, θα πετάω. Και αδυναμία μου. Και καλό βόλι. Δεν λένε πια καληνύχτα στην Ελλάδα? Καληνύχτα. Μόνη σου θα κοιμηθείς? Πώς? Δεν θέλω να πω, δεν φοβάσαι? Παλιό σπίτι είναι, μπορεί να έχει φαντάσματα. Τι φαντάσματα? Όχι, λέω, επειδή έχει και πανσέλινο απόψε. Μη μου πεις ότι ολόκληρος άντρας φοβάζει τα φαντάσματα. Εγώ, όχι. Για σένα το λέω. Α, για μένα. Γιατί να φοβηθώ? Τα φαντάσματα κυνηγούν τους ανεπιθύμητους. Αυτό λέω κι εγώ. Ξέρουν τα φαντάσματα. Τι έκανε αυτή η ανόητη Μαρία? Στο δικό μου το δωμάτιο τοποθέτησε τα μεγάφωνα. Ο ανόητος ο Γρηγόρης εδώ συνέδεσε τα speakers. Σου Χριστός, τι κακιόλα, τι κακά σκορπά. Καλό λένε ότι το κακό γυρίζει επάνω σου. Πατέρα, μόνο είναι της ουρανής, αγιαστήκα το όνομά σου, ερθέντρε βασιλεία σου. Ωραία, το όνομα πάνω και αόρα. Πού σε ουρανό και επί της γης? Άσε το σεντόνι, ένα σκελετό σου λέω! Καλά το σκελετό, εγώ τον έβαλα! Καλά το σεντόνι, εγώ τον έβαλα! Όμως... Τι είπες? Εσύ τι είπες? Τέρας, κτίνος, απάνθρωπε, έβαλες το σκελετό για να με τρομάξεις! Κόλπα, για να με διώξεις! Μη με κρατάς, άσε με σου λέω! Άλλη όρεξη δεν είχα να κρατάω μία που προσπαθεί να μου κλέψει την ιδιοκτησία! Πατεώνα! Καταχράστια, θα τα πούμε στα δικαστήρια! Ούτε κι εγώ. Μα τότε... Φαντάσματα! Ο
Η γριά! Σορκίζομαι, δεν το έκανα. Αυτό το κάναμε εμείς. Εμείς. Κόλα εδώ, συνάδελφε. Μπράβο, μεγάλη. Να σου πω, σ' αρέσει η Εύη, έτσι. Και σένα ο Αλέξανδρος, έτσι. Οπότε. Ιερά συμμαχία. Ιερά. Συμμαχία. Εξαδιαιρέτου. Εξαδιαιρέτου. Και τι θα κάνουμε. Αφού το θέλει και το υπερπέραν. Από μακριά και αλάργα όμως, έτσι. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχα. Δεν θέλω να βλέπω γυναίκες στα μάτια μου, αλλιώς. Να, οι κατακτήσεις, ενώ εσύ. Εγώ. Δεν θέλω εγώ. Αλλιώς να, οι άντρες φάζονται στα πόδια μου. Με σαλίνα. Και ανοπόγονα. Μαμά μου, το πνεύμα! Καλά, ντε. Θα μείνουμε. Από μακριά και αλάργα όμως, έτσι. Από μακριά και αλάγρα.